Καλοκαιρινό θα είναι το επόμενο τριήμερο το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη, με θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νησιού, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς και τοπικά θα σκαρφαλώσει ακόμα και στους 37. Αύριο όμως Κυριακή, εξαιτίας του ότι θα υπάρχει ηλιοφάνεια, η θερμότερη εισβολή, καθώς επίσης και η νότια εξασθενημένη τάση των ανέμων, θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, κυρίως για βόρειες περιοχές του νησιού, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι νότιες περιοχές θα δούμε τις θερμοκρασίες να διατηρούνται κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Οι άνεμοι ναι μεν από νότιες έως και ανατολικές τάσεις, αλλά με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 2 και τοπικά 3 μποφόρ. Αυτό φυσικά θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί πολύ καλές έως και ιδανικές συνθήκες για τις θάλασσες, μιας και δεν αναμένεται καθόλου σχεδόν κυματισμός, μέρες θαλάσσης τις οποίες πραγματικά θα ζήλευε και ο Αύγουστος. Οι ίδιες συνθήκες θα διατηρηθούν μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε αναμένεται ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας, με το καλοκαίρι να συνεχίζεται όμως μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, αναμένεται η εμφάνιση μεταφερόμενης από την Αφρική σκόνης, η οποία όμως θα είναι σε περιορισμένα επίπεδα. Αυτή η σκόνη θα αρχίσει να γίνεται λίγο πιο εμφανή σταδιακά από αύριο Κυριακή και ενδεχομένως θα δούμε τη μεταφορά να κορυφώνεται την Τρίτη προς την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια όσον αφορά σκόνη, η οποία στην σύγκριση μορφή της θα μπορούσε να είναι, θα λέγαμε έτσι, ανησυχητική ή επικίνδυνη. Παρότι ο καλό σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη, ίσως και την Πέμπτη, διατηρώντας τη θερμή αέρια μάζα πάνω από το νησί μας και τους εξασθενημένους ανέμους. Έτσι λοιπόν, θα δούμε τις θερμοκρασίες και πάλι να είναι κυρίαρχο, θα λέγαμε, κομμάτι του καιρού. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, οι πολυπόφητες για τους αγρότες φθινοπορεινές βροχές δεν θα σημειωθούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα, με τη θερμοκρασία να πέφτει σε πιο φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δυστυχώς δεν βλέπουμε κάποια περίοδο στην οποία αναμένονται βροχοπτώσεις. Το καλό είναι όμως ότι έστω και μετά από αυτή την ήπια, θα λέγαμε, συμπεριφορά των θερμοκρασιών υψηλών για την εποχή, το επαναλαμβάνω, και μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, δείχνει να υπάρχει μια ψυχρότερη εισβολή στον ελλαδικό χώρο, κάτι που φυσικά θα ρίξει τις θερμοκρασίες σε χαμηλότερα και πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα, εφόσον φυσικά επιβεβαιωθεί. Και εκεί πλέον ευελπιστούμε ότι μπορεί να δούμε μια αλλαγή τάσης, γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι εκείνες οι οποίες σηματοδοτούν ουσιαστικά και την περίπτωση νεφώσεων και βροχών ακόμα για το νησί μας. Πάντως, τα μέχρι τώρα στοιχεία δυστυχώς δεν δείχνουν κάτι ενθαρρυντικό όσον αφορά αλλαγή προς βροχές για το νησί μας.